Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νίκος Παπαχρήστος, από την Καρδίτσα όπου βρέθηκε, μίλησε για το σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για αξιολόγηση, αλλά για τρόπο μισθολογικής καθήλωσης. Χαρακτηριστικά είπε: δεν πρόκειται για κανένα σχέδιο αξιολόγησης, πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα σχέδιο μισθολογικής καθήλωσης. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αξιολογηθούν με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Προκαλέσαμε τον Υπουργό Παιδείας να μας πει πού ακριβώς, σε ποια χώρα της Ευρώπης, το Υπουργείο Οικονομικών βάζει τους κανόνες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως, είναι αδιανόητο και απαράδεκτο εκ προημίου το σύστημα να λέει πόσοι θα κοπούνε. Δηλαδή, να ξέρει ο νομοθέτης από πριν ποιοι είναι οι ανίκανοι εκπαιδευτικοί και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να κοπούν. Και μιλάω για καθιερωμένες ποσοστώσεις. Άρα λοιπόν είναι αστιότητα του συστήματος να ξέρει από πριν τι ποσοστό επί των κρινωμένων είναι αυτό που πρέπει να κοπεί. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η αξιολόγηση έχει να κάνει με μνημονιακές υποχρεώσεις στη χώρα, έχει καθαρά μισθολογικές στοχεύσεις και υπακούει σε μνημονιακές λογικές. Όλοι μας το απορρίπτουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι απορρίπτεται και από τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, από όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις. Και καλούμε το Υπουργείο να αφαιρέσει τη σύνδεση μισθού με βαθμό, να σταματήσει οι μισθολογικές ποινές και καθυλώσεις.